Κύριε Τσικαλάγια, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Να μας βοηθάει η Παναγιά. Η Παναγιά μας βοηθάει, αλλά. Γενικός και ειδικός. Ακριβώς, σίγουρα πρέπει να μας βοηθάει. Τη συγκεκριμένη περιοχή δεν ξέρω αν τη βοήθησε. Και μέρα Παναγιάς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Θα τη βοηθήσει στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν να δούμε πώς θα βοηθήσει η κυβέρνηση. Γιατί να βοηθήσει και η Παναγιά, αλλά συν Παναγιά και χείρα κίνη. Πράγματι έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή το απόγευμα της Παναγιάς. Εκείνη τη μέρα ήμουνα στο Γράμμο επισκεπτόμενος χωριά Πευκόφυτο, Επταχώρη Χρυσή που γιόρταζαν την Παναγιά. Και χθες το απόγευμα, αφού γύρισα από τη Σαμαρίνα, όπου είναι ένας τόπος συνάντησης πολλών προσκυνητών από όχι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά από και άλλα μέρη της Ελλάδας, Θεσσαλία, Ήπειρο, Αθήνα, πήγαμε συνεργάτες μου το απόγευμα στις κοινότητες Πτελέας και Κρανοχωρίου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Βαγγέλη τον Νικολόπουλο. Πραγματικά αυτό που αντίκρισα δεν το έχω ξαναδεί. Και μου μετέφεραν οι νεότεροι και μεσήλικες άνθρωποι που βρήκα εκεί ότι οι γεροντότεροι που υπάρχουν κάποιοι που αγγίζουν που πλησιάζουν τον αιώνα και έχουν σώα στα σφρένα δεν θυμούνται τέτοιο χαλάζι να έχει πέσει. Χαλάζι δηλαδή που όχι που λέμε πολλές φορές άμα δεν είναι μικρό σαν μπιζέλι, σαν φουτούκι, ναι, ότι είναι σαν καρύδι και λέμε είναι μεγάλο ή σαν αυγό. Εδώ μιλάμε κοτρώνα. Σαν πορτοκάλι. Όλοι σαν χρησιμοποιούσαν πορτοκάλι. Όσο και μικρό να είναι το πορτοκάλι, ότι από όποια περιοχή και να προέρχεται, είναι τεράστιο. Και μάλιστα τους έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν ένα καιρικό φαινόμενο, δεν προηγήθηκε βροχή, ένα σαν φύσημα ήρθε και ξαφνικά σαν επιδρομή, η οποία κράτησε πολλά λεπτά, κάποιοι είπαν 15 λεπτά, ένα τέταρτο είπαν 5, μας είπαν, ναι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δηλαδή όταν έχεις μια χαλαζόπτωση 10 λεπτά, έντονη αυτού του μεγέθους το χαλάζι. Κυριολεκτικά στην Πτελέα έχουν θρηματιστεί τα κεραμίδια των περισσότερων σπιτιών και αυτό που δεν φαίνονται όλα σπασμένα απ' έξω είναι ραγισμένα, άρα προς αντικατάσταση από μέσα. Σε παλιότερες οικίες τρύπησε το κεραμίδι και από κάτω που έχουν αυτό το κόντρα πλακέ, ναι. Τρύπησε και το κόντρα πλάκια, δηλαδή αυτό δείχνει τη διάρκεια. Δηλαδή, αφού το χαλάζι τρύπησε το κεραμίδι, στη συνέχεια από τις οπές που άνοιξε στο κεραμίδι, περνούσαν τα επόμενα και τρυπούσαν το κόντρα πλακέ που είναι από κάτω. Άλλα έχουν παλιά σπίτια, αυτήν την τσίτα που λέμε, σαν βέργες, καλαμόβεργες που είναι, τι αγγλικό ακριβώς είναι. Τρυπήσαν όλα αυτά. Έβλεπα τουλάχιστον σε 3 ή 4 σπίτια, είδα ανθρώπους χθες επειδή μπουμπούνιζε. Ανεβασμένους στις σκεπές να προσπαθούν να περάσουν νάιλον για να σώσουν τα σπίτια τους από την επόμενη. Από τα επόμενα που θα έρθουν μέχρι που να γίνει σκεπή. Ζημιές έγιναν σε αποθήκες που από κάτω έχουν είτε γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ και άλλα, είτε ζωοτροφές. Αυτά στην Πτελέα και επιπρόσθετα κάποια φωτοβολταϊκά στέγης έχουν σπάσει. Αυτοκίνητα πολλά, άλλα έχουν ζημιές μόνο στα τζάμια των αυτοκινήτων, άλλα δεν άφησε ούτε λαμαρίνες, τράβωσαν καθρέφτες γύρω-γύρω τα τζάμια, προφυλακτήρες, δηλαδή προς αντικατάσταση. Αυτά στην Πτελέα. Στο Κρανοχώρι είναι πολύ λιγότερες οι ζημιές στα σπίτια και στα αυτοκίνητα, αλλά εκεί που είναι κυρίως η αγροτική παραγωγή έχουν μεγάλη καταστροφή της φάσολοπαραγωγής. Είναι κυρίως φάσολοπαραγωγή. Ναι, ναι. Για να μην πούμε όλα τα κηπευτικά από όλους τους κήπους και στα δύο χωριά τα ισοπαίδωσε. Αυτά που είναι τώρα της εποχής, ντομάτες, αγκουράκια και όλα τα άλλα τα ζαρζαβατικά. Τα σκέφτηκα αυτά όλα το βράδυ. Βγάλαμε τις κατάλληλες φωτογραφίες και σήμερα το πρωί επικοινώνησα και έστειλα οπτικό υλικό στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας τον Νίκο τον Χαρδαλιά, στον Υπουργό Εσωτερικών τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο και στον επικοινώνησα με τον ΕΛΓΑ. Αυτά που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί μετά από αυτές τις παρεμβάσεις και τις επικοινωνίες είναι όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, με διαβεβαίωση ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο φίλος της Καστοριάς, ο Νίκος Οδούκας, ότι έρχεται σήμερα ο επόπτης του ΕΛΓΑ από την Κοζάνη και ίσως ο προϊστάμενος.
Όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, μου δόθηκε το προσωπικό mail του Υπουργού και με προτείνανε να μιλήσω με τις τεχνικές υπηρεσίες. Μίλησα ήδη με τον Δήμαρχο των Εστορίων, τον κύριο Γκοσλιόπουλο. Θα μιλήσω με τον Αντιπεριφερειάρχη που δεν τον βρήκα μέχρι στιγμής. Να συντονιστούν οι δύο τεχνικές υπηρεσίες, η τεχνική υπηρεσία του Εστορίου με τις αντιπεριφέρειες και άμεσα να στείλουν ένα τεχνικό δελτίο στον Υπουργό Εσωτερικών για άμεση κάλυψη των ζημιών, που μπορεί να γίνει κάλυψη άμεση των καταστροφών των στεγών. Δηλαδή να πάρουν χρηματικό ποσό. Ακριβώς. Για τις στέγες τους οι άνθρωποι. Η πρότασή μου είναι ότι τα δεκάδες σπίτια που ευτυχώς δεν υπάρχουν χιλιάδες, ούτε ίσως εκατοντάδες, κάποιες δεκάδες σπίτια στην Πτελέα που καταστράφηκαν, να πάρουν εφάπαξ βοήθεια, πρότεινα στην κυβέρνηση 5.000 ευρώ για τις σκεπές. Όπως παίρνουν οι πλημμυροπαθείς, όπως παίρνουν όσοι για την οικοσκευή κτλ. Ακριβώς. Παντού στην Ελλάδα έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα, όπου και αν έχουν συμβεί καταστροφές. Γιατί να μην δοθούν και εδώ. Όπου υπάρχει αποθήκη που καταστράφηκε η σκεπή της και μπαίνουν τα νερά και βρέχουν είτε το τρακτέρ είτε τη ζωοτροφή, να πάρουν 3.000 ευρώ και για τα αυτοκίνητα. Για τα αυτοκίνητα, για μέντα, όταν είναι μόνο θράψη άλλων, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία, που συνήθως όλοι έχουν την ασφάλεια για θράψη άλλων. Αν όμως το αυτοκίνητο έχουν σπάσει οι καθρέφτες, οι προφυλακτήρες, οι λαμαρίνες. Οι λαμαρίνες έχουν λυγίσει, κύριε Τσικαλάκη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είδατε εικόνες. Έχουν λυγίσει οι λαμαρίνες. Νομίζω και εσείς θα δείτε και από τις δικές μου φωτογραφίες που έστειλα και σε εσάς. Θα τις δείτε. Δεν προλάβατε ίσως από το πρωί που κάνετε την εκπομπή σας. Πραγματικά. Τώρα τις βλέπω. Τα αυτοκίνητα, εάν έχουν, με τις ζημιές που έχουν πολλά, ένα μεταχειρισμένο, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι όπως τα παλιότερα αυτοκίνητα, δεν συμφέρει να το επισκευάσει κανείς. Χρειάζεται καινούργιο αυτοκίνητο. Επομένως και εκεί πρέπει να υπάρχει ένα εφάπαξ βοήθεια. Αυτό πρότεινα να πάρουν 3.000 δραχμές όσοι έχουν, ούτως ώστε να μπορούν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση. Που ευτυχώς οι τιμές από τα μεταχειρισμένα, καλώς ή κακώς, ξέρετε, ένα αυτοκίνητο, αν περάσει την πενταετία, πόσο μάλλον τη δεκαετία, το κόστος απόκτησης ή πώλησης, αν το έχεις, είναι υποπολαπλάσιο. Άρα λέτε και για όσους θέλουν να πάρουν και, ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να πετάξουν το παλιό, 3.000 ευρώ για κάθε ένα που έπαθε ζημίες μεγάλες. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Μου ζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών άμεσα να αποσταλεί τεχνικό δελτίο. Αυτό που θεωρεί. Η πρώτη κουβέντα ήταν ότι εννοείται ότι θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε άμεσα σε αυτούς που θρηματίστηκαν τα κεραμίδια και βρέχεται. Ναι, λογικά ξεκινάμε από τη σκεπή. Γιατί όταν μπαίνει νερό από τη σκεπή, πάει το σπίτι. Ακριβώς. Τελειώνει το σπίτι. Σπίτια και αμέσως μετά πάνε οι αποθήκες. Και χρειάζονται πολλά συνεργεία τώρα για να δουλέψουν εκεί στην περιοχή. Γιατί δεν υπάρχει σπίτι που να με έμεινε άθικτο. Όλα έχουν τελειώσει. Όλα έχουν καταστραφεί. Είδα ανθρώπους 50, 60, 65 χρονών να είναι στα κεραμίδια, τουλάχιστον σε τρία σπίτια, με κινδύνους που εγκυμονεί αυτό. Έτσι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ανεβαίνει σε μια σκεπή που τα κεραμίδια της είναι θρηματισμένα ή έστω ραγισμένα. Να περάσουν έναν άλλο, να βάλουν από πάνω κάποιες πέτρες για να μην το μαζέψει ο αέρας, για να μην μπει το νερό μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι πραγματικά. Αυτές ήταν, κύριε Νατσούλη, οι άμεσες ενέργειες που έκανα και εννοείται μέχρι να δούμε αποτέλεσμα ανακούφισης θα είμαστε κοντά στο πρόβλημα. Ίσως θα μπορούσε να έρθει και ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς στην Καστοριά, ο οποίος το έχει υποσχεθεί τότε με την πανδημία. Προσωπικά δεν το ξαναζήτησα. Του ζήτησα και περιμένω. Γιατί όπως πήγε στην Εύβοια, όπως πάει παντού, έχουμε ένα παράπονο. Και τότε δεν ήρθε και τώρα να έρθει όμως. Γιατί είχε υποσχεθεί ότι αργά ή γρήγορα θα είμαι κοντά σας να σας φίξω το χέρι τότε για την περίπτωση της Μεσοποταμίας. Αν θυμάστε, το είχε πει. Το ζήτησα και σήμερα πρωί-πρωί, κύριε Ρενάτσο. Με την ευκαιρία να έρθει λοιπόν και στη Μεσοποταμία, γιατί και η Μεσοποταμία ζητάει και αυτή την βοήθειά της, να το πω και αυτό παρεμπιπτόντως, κύριε Τσικαλάγια. Πριν από λίγες μέρες είχαμε αναφερθεί και σε μια ερώτηση που έγινε από το Μέρα 25, μετά από πρωτοβουλία εδώ και του εκπροσώπου του Μέρα 25 στην Καστοριά, του κυρίου Μόσχου, για αποζημιώση των επιχειρήσεων που επλήγησαν τον καιρό της πανδημίας. Δεν έχουμε δει κάτι νεότερο και γι' αυτό. Καλώς το έκανε το κοινό βουλευτικό κόμμα του Μέρα 25. Πάνω σε αυτό, γραπτή πρόταση είχα στείλει τον πρώτο καιρό που ζητούσα ειδική μεταχείριση της περιοχής της Μεσοποταμίας που ήταν σε καραντίνα για τις επιχειρήσεις. Το είχα ζητήσει, δεν πήραμε απάντηση. Να το δεν δούμε όμως. Θέλουμε να υπάρχουν απαντήσεις, κύριε Τσικαλάκια. Εσείς πολύ καλά κάνατε και εσείς και το Μέρα 25 και όλοι. Θέλουμε να έχουμε όμως και το πρακτικό αποτέλεσμα. Αυτοί οι άνθρωποι ακόμα περιμένουν.
Ακόμα περιμένουν να έρθει ο υπουργός, ακόμα περιμένουν μια βοήθεια. Ακόμη... Και φοβάμαι μην γίνει το ίδιο, γιατί πολύ καλά κάνετε και ζητάτε 5.000. Έτσι είναι. 5.000 παίρνουν αυτοί που έχουν μια πλημμύρα για την οικοσκευή τους. 5.000 να πάρουν και οι κάτοικοι της Πελαίας. Γιατί να μην πάρουν. Αυτό το αλλά να τα πάρουν. Το κείμενο το δελτίο τύπου που στάλθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχει σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Θεοδωρικάκο, στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κύριο Χαρδαλιά και στον ΕΛΓΑ. Λοιπόν, να τα πάρουν όμως. Αυτό θα είναι τουλάχιστον μια ανακούφιση για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πιστεύω ότι ξαφνικά πώς ένας άνθρωπος... υπάρχει άμεση ανταπόκριση για την καταγραφή των ζημιών στα Φασόλια. Ήδη σήμερα έρχεται ο υπόπτης καταγραφής από την Κοζάνη. Το ίδιο με το που θα στείλουν σήμερα ή το πολύ αύριο το τεχνικό δελτίο ο Δήμος Νεστορείου με την Αντιπεριφέρεια, οι τεχνικές τους υπηρεσίες, άμεσα, αυτό είναι για άμεσο, δηλαδή γίνεται εντός λίγου χρονικού διαστήματος, για να έχουμε την άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. Και απάντηση, γιατί είπατε και μόνο σας νωρίτερα, είπατε και για τη Μεσοποταμία, κάνω τις προτάσεις, δεν πήρα απάντηση. Εκεί λοιπόν πρέπει η να πιέσουμε πάρα πολύ. Η απάντηση που πήρα για τη Μεσοποταμία ήταν ότι μέσα στα γενικότερα μέτρα της κυβέρνησης για όλες τις πληττόμενες περιοχές, για όλη την Ελλάδα, εμπίπτει και ο νομός Καστοριάς. Ζήτησα προσωπικά και κατηγορήθηκα από κάποιους εδώ στο νομό μας, γιατί να ζητήσω ειδικά για το. Όχι, όταν ζητάτε δεν πρέπει να σας κατηγορεί κανένας. Όχι, επειδή ζήτησα ειδικά για τον Δήμο Μεσοποταμίας, γιατί υπήρχε το επιχείρημα των επιπλέον μέτρων της καραντίνας στη Μεσοποταμία. Φυσικά, και εννοείται, χωριά εννοείται, τα πέρυγη. Γι' αυτό και ζήτησα ειδικά για τη Μεσοποταμία, γιατί ήταν το επιχείρημα των σκληρών μέτρων για 25 μέρες που δεν ήταν στον υπόλοιπο νομό ή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν η πίεση πρέπει να είναι ασφικτική. Πρέπει και η Μεσοποταμία, για να συνδέσουμε τα προηγούμενα, να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις που έπαθαν υπανόρθωτες ζημιές κυριολεκτικά από το πολύ ιδιαίτερο καθεστώς. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση τώρα πραγματικά πρέπει να πάρουν άμεσα, πιο άμεσα δεν γίνεται, για να ξεκινήσουν συνεργασίες οι άνθρωποι, τις σκεπές τους και τα αυτοκίνητά τους. Δεν γίνεται. Έτσι. Δεν μπορώ. Δηλαδή είσαι κάτοικος Πτελέας, έχει καταστραφεί το σπίτι σου και το αυτοκίνητό σου. Πώς θα τα φτιάξεις, δηλαδή με τι, με ποια βοήθεια. Έτσι. Και πρέπει να δοθεί όσο πιο άμεσα νομίζω γίνεται. Ότι εδώ τώρα το κράτος θα κρατήσει. Κάθε μέρα τηλέφωνο. Κάθε μέρα τηλέφωνο. Αυτό ζητάμε επίμονα, όλοι μαζί συντονισμένα. Γι' αυτό λέμε, καλό θα ήταν και ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς έστω τώρα να έρθει. Έστω τώρα να τα δει και ο ίδιος μετά. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι τους λέμε. Ας το ελπίσουμε. Είναι και ένα πρόβλημα αυτό. Δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές τι τους λέμε. Όπως θέλω και ένα άλλο, γιατί είστε στην γραμμή μας τώρα. Και κάποιοι άλλοι υπουργοί, δεν ξέρω αν επίσης, συζητούσαμε πάρα πολύ την Πέμπτη, ήταν την Παρασκευή. Μια απάντηση που δόθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη στην ελληνική λύση του Βελόπουλου, ο οποίος είχε κάνει μια ερώτηση για τη συνέχιση του φράγματος Νεστορίου. Η απάντηση που έδωσε και διαβάσαμε ο κύριος Γεωργιάδης, κυριολεκτικά να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα τίποτα. Φαντάζομαι όμως, κύριε Νατζούλη, ότι για να υπάρχει μια. Δεν καταλάβαμε απάντηση, τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής ερώτηση. Ναι. Πάντα ξεκινάει η ερώτηση και περιμένει απάντηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υπέβαλε μια ερώτηση που το μόνο που είναι η λέξη Νεστόριο. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφορούν το Νεστόριο. Δηλαδή, μιλάει για 3.500 θέματα ότι αρδεύει, ενώ 3.500 θέματα μου θυμίζει τη Διποταμία. Θα αρδευτούν 72.000 στρέμματα. Ναι, σωστό αυτό. Ναι, είτε δίκιο αυτό. Ναι. Δηλαδή, ναι. Σαν να μην. Δεν γνώριζε ο κ. Βελόπουλος και ούτε οι συνεργάτες του στον νομό Καστοριάς, οι πολιτευτές του, τον ενημέρωσαν. Δηλαδή, το κείμενο της. Το κείμενο όντως έχει ανακρίβειες, δηλαδή δεν είναι 3.500. Άμα ήταν 3.500 στρέμματα, δεν θα ασχολιόμασταν καθόλου. Σχεδόν. Όχι, μα όχι, με όλα θα ασχοληθούμε, αλλά φαίνεται ότι αφορά άλλη περιοχή. Ναι. Δηλαδή, όμως την ερώτηση λέει, προτίθεστε να με ερευνήσετε για την αποπεράτηση του φράγματος Νεστορίου ως άνω το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα συμβάσει στην ανάπτυξη της Γεωργίας. Η ερώτηση τουλάχιστον είναι σαφή. Η απάντηση, καλά, λέω καμιά φορά, δεν. Θέλεις να δώσεις την απάντηση στην ερώτηση. Δεν μπορείτε να ρωτήσετε τον βουλευτή Καστοριάς τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ήταν μόνο ότι δεν ήταν σαφής η περιγραφή του φράγματος του Νεστορίου. Τα δεδομένα αφορούν άλλα, οι αριθμοί αφορούν άλλο φράγμα, δεν αφορούν το φράγμα του Νεστορίου. Και ο αποδέκτης της ερωτήσεως από τον κύριο πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ναι, δεν ήταν το αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, και Τροφίμων, ναι, γιατί αυτό έχει την αρμοδιότητα. Ήταν τα Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών
και ανάπτυξη και επενδύσεων. Δηλαδή, αντί να πάει η ερώτηση στον κύριο Βορύδη, πήγε στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Καραμαλή. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρετε το εξής. Κάθε Υπουργείο, κάθε Υπουργός έχει ένα γραφείο δίπλα του συνεργατών του, οι οποίοι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι υποχρεωμένος ο Υπουργός, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, να απαντάει το πολύ σε 25 μέρες στις ερωτήσεις των βουλευτών. Εννοείται οποιοδήποτε κόμματος. Εάν δεν απαντήσει, μετά μετατρέπεται σε επίκαιρη ερώτηση και είναι υποχρεωμένος μετά να πάει στη Βουλή να την απαντήσει διαζώσεις. Όταν μια ερώτηση έχει λάθος αποδέκτη, γίνονται δύο πράγματα. Ή επιστρέφεται από τον αποδέκτη στον αποστολέα, ή διαβιβάζεται ο αρμοδίος, όπως λέμε, στον αρμόδιο υπουργό και ενημερώνεται ο βουλευτής που έκανε το ερώτημα. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό θεωρώ ότι η απάντηση δεν έχει αντικείμενο. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε η απάντηση ουσιαστικά, για να το πούμε πολύ λαϊκά. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι πώς να κάνουμε αιτήσεις, τι γίνεται, ποιος κάνει, ένα μπέρδεμα, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι απαντάει. Είναι επόμενο, και για να γίνει κατανοητό από τους συμπολίτες που μας ακούνε, ακόμη και το φράγμα της Διποταμίας ανήκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ και καιρό έχει τελειώσει πλήρως ο φάκελος, είναι έτοιμος και για το φράγμα και για το αρδευτικό. Και ξέρω ότι εδώ και τρεις μήνες έφυγε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον κύριο Γεωργιάδη, μίλησα μαζί του. Προφανώς μπορεί να μιλήσαν μαζί του και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, και είπε θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε. Άρα αυτό εννοεί ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ότι δεν έχει έρθει κάτι τέτοιο θέμα. Δηλαδή, άμα είναι να έρθει, θα έρθει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν τελειώσει. Όταν τελειώσει. Εδώ τώρα είναι σε εξέλιξη το φράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά κι εσείς δεν μπορείτε. Όχι, έχετε δίκιο. Δηλαδή κι εσείς δεν μπορείτε να κατανοήσετε ακριβώς τι είναι αυτό το προσπαθείτε. Λογικά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι. Δεν μπορείτε κι εσείς να καταλάβετε την απάντηση. Είναι απλό. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ίσως ο συντάκτης της απάντησης. Δεν είχε γνώση προφανώς, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν θέλετε, αναζητήστε και ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Πάντως, η ερώτηση. Ειδικά η τελευταία πρόταση για τα υπηρεσιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, η πρόταση που βάλετε από τον φορέα πρόταση στην αρμόδια διαχειριστική αρχή, η οποία αφού αξιολογήσει τη συμβατότητα και τους στόχους του προγράμματος και το κανονιστικό πλαίσιο, εκδίδει την σχετική πρόσκληση και η απόφαση ένταξη πράξη του έργου, εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Κοιτάξτε, λέμε τι συμβαίνει εδώ τώρα και τι απάντηση. Η ερώτηση που έγινε είναι ελλιπής, δεν περιγράφει, δηλαδή ο ερωτών δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι το φράγμα των ιστορίων και το κυριότερο δεν ρωτάει τον υπουργό που είναι αρμόδιος. Ένα είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, προφανώς κάποιος συνεργάτης του υπουργού που ανέλαβε την ευθύνη της σύνταξης της απάντησης, βέβαια σε όλα τα κείμενα και με ένα κείμενο που φέρει την υπογραφή μου, άσχετα ποιος το συνέταξε, έχω την ευθύνη εγώ. Αυτό, βέβαια, εντάξει, βέβαια. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Γι' αυτό λέω. Αλλά δεν ήταν κόπος ένα τηλέφωνο στον συνάδελφο, σίγουρα, τον κύριο Τσικαλάγια. Ένα τηλέφωνο. Συμμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο έργο. Είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην ουσία όμως, κύριε Τσικαλάγια. Από εκεί πέρα νομίζω τα είπαμε όλα, δεν υπάρχει λόγος άλλο να παιδεύουμε. Θέλετε όμως να πάμε στην ουσία. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, το φράγμα θα γίνει. Ειλικρινά. Φυσικά και θα γίνει. Οι επιφυλάξεις είναι για το χρόνο που θα αποπερατωθεί. Και το λέω αυτό με βεβαιότητα, γιατί. Επιτρέψτε μου, κύριε Νασούλη, να επαναλάβω στον ένα χρόνο αυτής της διακυβέρνησης και δικιάς μου βουλευτικής θητείας δρομολογήθηκαν δύο πράγματα και ένα που θα το ακούσετε σε πολύ λίγο καιρό. Η σύραγγα της κλεισούρας δημοπρατείται κατά πάσα πιθανότητα τον άλλο μήνα και άμα δημοπρατηθεί σε 1,5 χρόνο θα τελειώσει και το φυσικό αέριο είναι δρομολογημένο, θα ξεκινήσουν τα σκαψίματα, η αποσυμπίεση στην ποριά από του χρόνου. Και το 23 θα είναι στα σπίτια μας, στο Μανιάκι, στο Άργος και στην Καστοριά. Και αυτά τα δύο έργα. Και νωρίτερα είχαμε τον κύριο Τσάκα, είχαμε τον διευθύνων σύμβουλο της ΔΕΔΑ στην εκπομπή μας, τον κύριο Τσάκα. Ο οποίος μας είπε. Τον κύριο Μάριο Τσάκα, λέτε. Μπράβο. Ο οποίος μας είπε ότι κάποια σπίτια στην Καστοριά θα πάρουν αέριο και το 22 τον Δεκέμβρη. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως, αυτό να το πω γιατί πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι πολύ καλά. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, μου στέλνει ότι για την ίδια ερώτηση προχθές στο σταθμό Καστοριά FM είπατε φρούδες ελπίδες. Για ποιο λέτε?
για το φράγμα Νεστόριου. Είπατε φρούδες ελπίδες. Θα σας απαντήσω και να κλείσουμε τα προηγούμενα. Α, ότι εάν δεν υπήρχε Μητσοτάκης πρωθυπουργός, Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και Τζικαλάγιας βουλευτής της Καστοριάς, εάν ένα από τα τρία αυτά δεν υπήρχαν, δεν θα ήμασταν στη φάση τώρα το φράγμα της κλεισούρας, η σύραγγα της κλεισούρας να δρομολογείται, να δημοπρατηθεί και το φυσικό αέριο, όπως σας είπε ο κύριος Τσάκας, τέλη του 22 θα πάρουν κάποια σπίτια και εγώ σας λέω το καλοκαίρι του 22 θα έχουν όλα τα σπίτια στην Καστοριά, στο Άρεξο, στο Μανιάκι. Αυτά να το καταλάβουν και να χαρούν όσοι επιδοκιμάζουν τις θετικές ενέργειες και να προβληματιστούν όσοι ψάχνουν να βρουν ψήγματα κριτικής σε λάθος βάσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε για τις φρούδες ελπίδες. Ναι, μου το στέλνω, δεν το άκουσα προσωπικά, αλλά είπατε ότι φρούδες ελπίδες για το φράγμα Νεστόριου. Ναι, δεν ξέρω ότι εγώ αυτό που δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στέλνει το μήνυμα ο κύριος Παύλου, ναι. Που είναι αποκριστα. Ποιος κύριος Παύλου, δεν ξέρω. Ο κύριος Χρήστος. Χρήστος Παύλου. Η αποκρισταλωμένη άποψη που έχω για όλα τα θέματα που απασχολούν το νομό δεν διαμορφώθηκε τώρα ή πέρσι. Είναι προϊόν ενασχόλησης με τα κοινά όλα τα τελευταία χρόνια. Φυσικά όλα τα θέματα τρέχουν και πρέπει να σταθμίζεις τα δεδομένα και να χαράει εκείνη τη στρατηγική και να κάνεις αυτά τα πράγματα που πρέπει για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν να πω, άμα θέλετε, για αυτό που υπόθηκε στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που έγινε 1 Ιουνίου στο αμφιθέατρο της Αντιπεριφέρειας, έχοντας την οθόνη, την τηλεοθόνη, τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Σκρέκα, και με παρόντες τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους βουλευτές και όσους είχαν αρμοδιότητα εκεί στη σύσκεψη. Έχουμε την αγωνία του να ξεκινήσει το φράγμα του Νεστορίου, που είναι σταματημένο από το 2015. 4 χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπήκε ούτε πετρίτσα, ούτε γραμμάριο πετό ή οτιδήποτε μήκος ίντσα σωλήνας δεν τοποθετήθηκε. Μας προβληματίζεται, αν θέλετε, και πέρασε ένας χρόνος που είμαστε στην κυβέρνηση. Πίστευα ότι νωρίτερα θα ξεκινούσαν οι εργασίες. Αυτό δεν διστάζω να το ομολογήσω, αν θέλετε, και δημοσίως. Αυτά που υπόθηκαν από τους υπουργούς και από τον κύριο Βορύδη, δύο φορές που τους συναντήσαμε, και από τον κύριο Σκρέκα πάνω από 4 φορές και με την τηλεδιάσκεψη, έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι αφού ναι μεν ο εργολάβος που ασκούσε δικαστικά μέσα για να διακόψει την σύμβαση και να αποζημιωθεί κέρδισε το δικαστήριο, μετά έκανε αίτημα να επανέλθει στο έργο, ήταν να συσταθεί η Τεχνική Επιτροπή. Προχθές που βγήκα ραδιοφωνικά στη συνάδελφό σας πριν μιλήσω για να είμαι ενήμερος άμεσα, μίλησα πρωί-πρωί με τον κύριο Σκρέκα και με διαβεβαίωσε ότι η Τεχνική Επιτροπή στο Υπουργείο συναισθήθηκε, ζήτησε προτάσεις ή έγγραφα από την εταιρεία για να αποφανθεί αν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς είπαμε, αλλά και οι υπουργοί μας είπαν. Ναι, αν διαβεβαίωσαν, γιατί μιλήσατε για φρούδες ελπίδες φράγματος? Δεν μίλησα, δεν ξέρω ότι. Δεν είπα τη λέξη φρούδες ελπίδες. Δεν ξέρω ότι πώς το. Και εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά. Δεν έχουν πώς το γράφουν. Δεν είπα εγώ τη λέξη, ή μπορεί να την είπα σε κάτι άλλο και να έγινε μια σειραφή που είναι άστοχη. Αυτό θα που ρωτήσω λέω, και τον συνάδελφο. Θα ρωτήσω ακριβώς πώς έγινε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω αυτό που πιστεύω και όταν υπάρχει σύγχυση να το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό που λέω τώρα είναι αυτό που πιστεύω πάντοτε. Ναι. Έχω την επιφύλαξη. Ο κύριος Παύλου με ενημερώνει ότι είναι συντονιστής της ελληνικής λύσης στην Καστοριά. Έχω την επιφύλαξη. Έχω την επιφύλαξη της καθυστέρησης που γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή και είπαμε όλοι για εν πάση περιπτώσει ας πάμε στον επόμενο εργολάβο, στο μεθεπόμενο, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο να γίνει γρήγορα και σωστά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας είπε και ο κύριος Κρέκας. Είπε, εσάς σας ενδιαφέρει να γίνει το έργο. Να το λέμε φυσικά. Όλοι εμείς οι άμεσα εμπλεκόμενοι κατά σειρά, βουλευτής, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος. Να γίνει. Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο που μας έκανε να έχουμε κάποιες ανησυχίες, ότι υπόθηκε σε εκείνη τη σύσκεψη ότι έχουν αλλάξει τα υδρολογικά στοιχεία και ίσως να χρειαστεί μια συμπληρωματική μελέτη, την οποία εμείς εδώ οι τοπικοί παράγοντες της Καστοριάς αμφισβητήσαμε την αναγκαιότητα ύπαρξης συμπληρωματικής μελέτης για ότι αλλάξαν τα υδρολογικά στοιχεία. Και ένα άλλο που με διαβεβαίωσε ο κύριος Κρέκας είναι ότι
Ταυτόχρονα τρέχει και η μελέτη των αρδευτικών. Να μην ξεχνάμε, το φράγμα είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Μια τεράστια δεξαμενή θα είναι αυτή. Πολύ πιο τεράστια από το βράχο, από το γέρμα που τα ξέρουμε. Πρέπει να μην περιμένουμε να τελειώσει το φράγμα και μετά να ξεκινήσουμε τη μελέτη. Ότι η μελέτη σε ένα το πολύ 1,5 χρόνο θα είναι τελειωμένη η μελέτη. Οπότε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τα αρδευτικά και πολύ πριν. Και το υδροελεκτρικό. Και το υδροελεκτρικό. Άρα, λοιπόν, ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Είναι μεγάλο έργο. Είμαστε από κοντά. Είναι το μεγαλύτερο έργο, γιατί ωφέλιμη και η κλεισούρα και το τούνελ, αλλά πιστέψτε με, νομίζω ότι είναι πιο ωφέλιμο το φράγμα των Εστορίων. Για όλα, τον νομό και την οικονομία του. Το καθένα έχει τη σπουδαιότητά του. Η σειρά κατάταξης ή ιεράρχηση. Σε βαρύτητα τον Εστόριο νομίζω δεν παίζεται. Δηλαδή αλλάζει όλος ο γεωγραφικός χάρτης του νομού μας. Δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει είναι να πάρα γίνει πολύ το, μεγάλο. Το περιμένουν οι αγρότες μας του Καλαχωρίου, της Μεσοποταμίας, της Τσάκωνης, της Πενταβρίσου, του Χιλιοδέντρου. Αρκεί όταν γίνει να υπάρχουν ακόμα αγρότες. Να μην έχουν φύγει όλοι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αλλά και η σύραγγα της κλεισούρας σε συνδυασμό με το άνοιγμα της διάβασης του λαιμού προς τα Σκόπια ενισχύουν τη στρατηγική σκέψη που έχουμε εδώ και χρόνια να είναι η Καστοριά το κέντρο της επικοινωνίας όλης της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα, φτάνοντας στο σημείο να έχουμε άνετα δύο πτήσεις καθημερινά από Καστοριά για Αθήνα και όχι αυτή τη στιγμή που έχουμε τρεις πτήσεις τη βδομάδα, ενώ κάποτε φτάσαμε να έχουμε και έξι πριν από πολύ λίγα χρόνια. Λοιπόν, έρχονται και άλλα ερωτήματα που αφορούν και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, γενικότερα θέματα. Νομίζω ότι είστε της άποψης της πιο επιθετικής πολιτικής και για αυτό το κομμάτι. Πριν κλείσουμε, ας πούμε και μια κουβέντα γι' αυτό. Ναι, διότι αυτές τις μέρες μας απασχόλησε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τους Τούρκους. Μας κούρασαν. Ο κύριος Ερντογάν, κύριε Τζικαλάκη, μας έχει κουράσει. Θέλω να σας πω ότι. Και επειδή νομίζω ότι είστε υπέρ των πιο δυναμικών απόψεων και αποφάσεων και απαντήσεων, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Η κυβέρνηση με σοφροσύνη, με σοβαρότητα, με συνέπεια χειρίζεται τα εθνικά μας θέματα και υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Νέα ήμια δεν θα ξαναγίνουν, κύριε Νατσούλη. Η κυβέρνηση κινείται στις εξής κατευθύνσεις. Πρώτον, να διευρύνει τα διπλωματικά ερίσματα της χώρας, γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, οι πρέσβεις μας που ενημερώνουν όλες τις σύμμαχες χώρες και τις γειτονικές χώρες. Σε αυτό αποσκοπούμε με τις συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με το Ισραήλ, να έχουμε μια απομόνωση διπλωματική της Τουρκίας πρώτα, γιατί το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας είναι με τον. Από την άλλη μεριά, όλες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε συνεχή επιφυλακή με προεξάρχον το πολεμικό ναυτικό και αυτό που έχουμε διαμηνήσει και σε φίλους και σε αντιπάλους ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε υπονόμευση, καταστρατήγηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δηλαδή μισό λεπτά, κύριε Τζικαλάκη, είναι μια εβδομάδα αυτό το πλοίο μέσα στην ελληνική φαλοκρηπίδα. Ναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει? Πάνω σε αυτό να σας πω. Δεν θα δεχτούμε, καλά, αλλά μια εβδομάδα είναι μέσα μας. Λέει στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Όχι, στην ελληνική φαλοκρηπίδα είναι, μας λένε τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι μερικές έννοιες που όχι εσείς, πάρα πολλοί που ασχολούνται και με την ενεργό πολιτική δεν τις κατέχουν. Αυτά τα θέματα τα διαβάζω και τα παρακολουθώ από ίδιο ενδιαφέρον εδώ και αρκετά χρόνια. Γι' αυτό σας το ρώτησα. Η φαλοκρηπίδα είναι η κρηπίδα, το πάτωμα της θάλασσας, ο πάτος της θάλασσας. Ο πάτος είναι δικός μας, η επιφάνεια είναι διεθνή ύδατα. Είναι από τα μυστήρια, μας, έχετε δίκιο, ναι. Τα νερά δεν ανήκουν στα ψάρια, ναι. Όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα νερά ανήκουν, κοιτάξτε, έτσι πολύ γρήγορα, παρά το ότι μιλήσαμε αρκετά και δεν πρέπει να κουράζουμε τους ακροατές. Τα χωρικά ύδατα είναι αυτή τη στιγμή 6 ναυτικά μίλια, μάλιστα. Δικαιούμαστε 12, δεν τα ανακηρύξαμε επειδή απειλούσαν οι Τούρκοι με κάσους μπέλη, αυτό είπαμε όμως παντού ότι θα τα ανακηρύξουμε όποτε κρίνουμε εμείς. Από την άλλη μεριά,
πέραν των 12 μιλίων, για όλα τα πλοία, είτε είναι τουρκικά, είτε αμερικάνικα, είτε ρώσικα, είναι ελεύθερη η ναύση πλοία. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια να ζητήσουν. Τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας της διεθνούς ναυσιπλοείας. Από εκεί και πέρα έγινε ξεκάθαρα σαφές, για να σας το πω αυτό, ότι όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα, το βυθό, τον πάτο της θάλασσας, εάν το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας αγγίξει την υφαλοκρηπίδα, μέχρι τώρα ξέρετε. Τα καλώδια δεν πάνε στο βυθό. Και όχι. Και ήδη οι Τούρκοι δηλώνουν ότι δεν κάνουν σεισμικές έρευνες, κατά λέξη δεν κάνουν σεισμικές έρευνες, γιατί έχει πολύ θόρυβο από τα πολλά πλοία και υποβρύχια που είναι στην περιοχή και δεν θα ακούν το σήμα που έρχεται πίσω. Επομένως, εάν όμως ρίξουν άγκυρα στην υφαλοκρηπίδα ή βάλουν μηχανικές κατασκευές, που σημαίνει κατσικώνονται, να το πούμε, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει άμεση και σκληρή απάντηση από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω και την θέληση, και πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τη θέληση και την αποφασιστικά, και την ικανότητα και τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμων να επιφέρουν τέτοιο πλήγμα στον αδικό πραγούντα που θα το μετανιώσει. Αυτό είναι η λυμένη απόφαση, την γνωρίζουν οι Τούρκοι, την γνωρίζουν όλοι μας οι σύμμαχοι και οι εχθροί. Και οι εχθροί που μας κάνουν τους συμμάχους. Και οι εχθροί που μας κάνουν τους συμμάχους, σαν τη Γερμανία και η Ιταλία, λέει, στη γραμμή της Γερμανίας, μην κακοκαρδίσουν τους Τούρκους. Ξέρετε ότι υπάρχουν τα διεθνή οικονομικά συμφέροντα. Εμείς είμαστε μια χώρα 11 εκατομμυρίων, του χρόνου θα φανεί πόσο ακριβώς είμαστε. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι 83, σε έκταση είναι πολύ περισσότεροι, γειτονεύουν από το Ιράν, Ιράκ, Συρία, Αρμενία, έχουν γεωγραφική, γεωστρατηγική σπουδαιότητα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να σου δώσουν το δίκιο σου πολλές φορές, οι ουδέτεροι σύμμαχοι, οι διεθνείς οργανισμοί, πρέπει να ξέρουν ότι έχεις και τη δύναμη και την ισχύ να το διεκδικήσεις και με τα δικά σου μέσα, αν νιώθεις αδικημένος. Αυτό λέγαμε πάντοτε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που δεν έλεγαν αυτοί που βρίσκονται τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση και ήθελαν να μην ενισχύουμε την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, να μειώνουμε τις αμυντικές δαπάνες και όλα αυτά. Επομένως, μέσα στην δεκαετία αυτή των μειώσεων των δαπανών και των προϋπολογισμών, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έκαναν αυτό που έπρεπε και αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα αποφασιστικά να προασπίσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και να είστε βέβαιος ότι ούτε από τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε από τον ελληνικό λαό θα είναι ανεκτό επεισόδιο τύπου ημίων. Δηλαδή την επόμενη το πρωί να είμαστε χαμένοι όπως ήμασταν τότε που είχαμε κατάρριψη ελικοπτέρου με 3 νεκρούς. Ευχόμαστε να μην γίνει πολεμικό επεισόδιο, αυτό που λέμε θερμό επεισόδιο, αλλά αν γίνει, έχουμε τη δυνατότητα και να είστε βέβαιος ότι θα είμαστε εμείς νικητές την άλλη μέρα το πρωί. Λοιπόν, και 2-3 παρατηρήσεις εδώ από τους φίλους μας. Ενίσχυση της Καστοριάς με μοίρα μόνιμων καταδρομέων ως αποτρεπτική ενίσχυση, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τα λέτε Σκόπια και όχι Βόρεια Μακεδονία, παρατηρεί ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Και ένας αγρότης μας παίρνει και μας λέει: το τέλος επιτιδεύματος δεν θα το πληρώνουν φέτος οι αγρότες. Τελικά θα το πληρώσουν ή όχι? 3 μηνύματα πολύ διαφορετικά, ναι, μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν. Όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, και έχω μεταφέρει εδώ και καιρό, τότε όταν συνάντησα τον Υπουργό Άμυνας μετά τη συζήτηση εκείνη με την πρόταση που για τη μεταφορά. Για τη μεταφορά της αερομεταφερόμενης, ναι. Έχω τη διαβεβαίωση και θα φανεί αυτή τους επόμενους λίγους μήνες, πιστεύω πριν βγει το 2020, που θα ανακοινωθεί το νέο σύγχρονο αμυντικό δόγμα των ενόπλων δυνάμεων, ότι θα ενισχύουν, η θέση η επίσημη της κυβέρνησης είναι, θα ενισχυθούν τα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Όπου βορειοδυτικά σύνορα της χώρας, καταλαβαίνετε ότι κυρίαρχο ρόλο έχει ο νομός Καστοριάς και ο λίγων ο νομός Ιωαννίνων και αρκετά ο νομός Φλωρίνης. Επομένως, να αναμένετε ενίσχυση της παρουσίας του στρατού στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης. Χωρίς να τη λέμε, να την προσδιορίζουμε, άσχετα αν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε ακόμη να την αναφέρουμε λεκτικά δημόσια.
Τώρα, και από για το τέλος της επιδημίας δεν γνωρίζω ακριβώς τι θέλει να το σκεφτούμε λίγο για τους αγρότες. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχει ανακοινωθεί. Είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι δεν θα πληρωθεί. Αν δεν άλλαξε κάτι, αυτό ξέρω εγώ, δεν θα πληρωθεί. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει. Από ποριά επίσης, αν το αέριο θα περάσει και μέσα από την ποριά. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν μας τη διευκρίνουν απολύτως. Αλλά νομίζω πως δεν θα περάσει μέσα από την ποριά. Είναι μανιά και εκαστοριάργος. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Οι κάτοικοι δια των προέδρων του Χιλιοδένδρου και της Μεσοποταμίας έχουν αντιληφθεί έχουν κάνει και τίματα, ότι και τους έχουμε εξηγήσει, τους έχω εξηγήσει και το έχουν κατανοήσει και το έχουν αποδεχθεί μετά από συζητήσεις που κάναμε με τον Δέσφα και τον ΔΕΔΑ. Δέσφα, ξέρετε, έχει γενικό διευθυντή ΤΣΕΟ Ιταλό, επειδή αυτός είχε τα προσόντα να καταλάβει τη θέση. Ο ΔΕΔΑ έχει αυτόν τον άξιο τεχνοκράτη επιστήμονα, τον κύριο Μάριο Τσάκα. Επειδή υπήρχε το αίτημα να ξεκινήσουμε από τώρα για τη Μεσοποταμία, για το Χιλιόδεδο, για να πάρουν και αυτοί αέριο, να καταλάβουν όλοι και το έχουν καταλάβει, το λέω για τους υπόλοιπους, ότι με το που θα πέσει ο πρώτος κασμάς, η πρώτη τσάπα για να ανοιχτούν, να περαστούν οι αγωγοί για Καστοριά, Μανιάκι και Άργος Οριστικό, αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προέδρους των κοινοτήτων από τους κατοίκους των άλλων πλησιέστερων χωριών, Μεσοποταμίας, Χιλιοδένδρου, Δεσπηλιού, Μαυροχωρίου, όπου υπάρχει κόσμος, όπου εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εντυπωσιασμένες οι εταιρείες, και έργο. Δεν περίμεναν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δεν ξέραν το τι κρύος χειμώνες έχουμε εδώ. Εντυπωσιάστηκαν από το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από Καστοριά, Άργος και Μανιάκι, τότε θα αποφασίζουν αμέσως μετά, μόλις τελειώσουν οι εργασίες για τα τρία που είπαμε, να συνεχιστούν εκεί που θα πάρουν σειρά Χιλιόδεδρο, Μεσοποταμία κτλ. Τους ίδιους θα τους συμφέρει να δώσουν φυσικό αέριο, που το φυσικό αέριο από αυτόν τον τεράστιο αγωγό θα ρέει αυθονότατο προς όλη τη Δυτική Ευρώπη. Επομένως δεν είναι τίποτα για αυτούς, κέρδος θα έχουν. Εμείς θα έχουμε το μεγάλο κέρδος που το κόστος μας να έχουμε ζεστά νερά για θέρμανση και για οποιαδήποτε άλλη χρήση με το 40-50% το πολύ της αξίας που πληρώνουμε σήμερα για πετρέλαιο. Ήδη δε από αυτό θα αποκομίζουν και αυτοί όφελος. Επομένως είναι δούνε και λαβήν. Και ακόμη μας διαβεβαίωσαν ότι για μικρότερους οικισμούς, είναι κάποιες 4, 5, 10 σπίτια που μπορεί να μην συμφέρει να πάει αγωγός φυσικού αερίου, εκεί θα γίνεται πρόταση, εφόσον υπάρχει θέληση, να εγκαθίσταται μια μεγάλη δεξαμενή η οποία θα επαναγεμίζεται κάθε 15-20 μέρες με φορτηγά που θα παίρνουν από την ποριά του αέριο για να το πηγαίνουν εκεί. Άρα, επομένως, το φυσικό αέριο είναι απόλυτα δρομολογημένο για τα λίγα επόμενα χρόνια. Και δεν θα υπήρχε αυτό, όπως είπα, αν δεν ίσχυαν οι προϋποθέσεις που προείπα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζικάλα, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ξεκίνησα από ένα θέμα, βέβαια, αλλά πήγαμε και σε μερικά ακόμη με ενδιαφέρον. Τα λέμε με οτιδήποτε καινούργια πληροφορία έχουμε ή ενημέρωση ή απάντηση. Βεβαίως. Για το καυτό θέμα της ημέρας, των ημερών αυτών. Για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που υπέστησαν. Να ενημερώσουμε τους συμπολίτες που περιμένουν να για τα διάφορα θέματα. Θα ήθελα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να μου πείτε ότι τάδε του μηνός οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε από ένα πεντοχίλιαρο. Σας ευχαριστούμε αυτό πάρα πολύ. Έργων, θέλω να πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε εκεί τουλάχιστον για τις. Αν δεν το πάρουν, σημαίνει ότι γίνονται διακρίσεις στη χώρα μας. Δεν το πάρουν, σημαίνει ότι γίνονται διακρίσεις. Είμαστε διακριτοί ξεχωριστοί με υπό άλλη έννοια, το λέω χαριτολογώντας, αλλά διακρίσεις εξαιρέσεις βάρους μας δεν είναι αποδεκτές. Το κρατάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζικάλα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.